Χαρείτε όσο μπορείτε περισσότερο, να είστε πιο ανέμελοι, γιατί το καλοκαίρι τότε είναι για σας. Θα είναι και τον Αύγουστο κάποια στιγμή, μετά τις 16 που θα περάσει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Αλλά στον Ιούλιο μέσα, το πρώτο 15ημέρο και κυρίως μέχρι τις 13, είναι αυτό το οποίο φαίνεται πιο ξεκούραστο. Εκεί δηλαδή που μπορείτε από το να κάνετε ολιγοήμερες διακοπές, μέχρι το να ρυθμίσετε κάποια πράγματα με μεγαλύτερη εύνοια. Σιγά σιγά μετά τις 13 αρχίζει το πράγμα να διαφοροποιείται, γιατί μπαίνει ο Άρης στον καρκίνο και αρχίζει να σας τρέχει. Είτε είναι για τη δουλειά, είτε είναι για το σπίτι, είτε είναι για την οικογένεια, υποχρεώσεις γενικώς που μπορεί να έχετε. Εκεί λοιπόν αρχίζουν γκάζια. Ακόμα πιο δύσκολα και πιο έντονα τα γκάζια θα είναι μετά τις 20 του μήνα, 21 του μήνα, που θα χάσετε και την θετική επιρροή της Αφροδίτης από το Λέοντα, η οποία μπαίνει στο ζώδιο της Παρθένου. Άρα λοιπόν, επειδή ο Ιούλιος θα σας τρέξει και θα σας τρέξει σοβαρά σε θέματα είτε δουλειάς, το οποίο δεν είναι κακό, μην το ακούτε δηλαδή σαν κάτι καταστρεπτικό, ίσα-ίσα μπορεί να σας παρουσιαστεί η ευκαιρία να κάνετε τη δουλειά της ζωής σας και να πρέπει να είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Δεν το λες και καλοκαίρι ακριβώς όμως, αυτό δεν το λες πολύ χαλαρό. Βέβαια, στις συνθήκες που ζούμε, καλύτερα να έχετε δουλειά και να τρέχετε παρά να κάθεστε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τις 13 του μήνα όλα μπορεί να γίνουν λίγο πιο άνετα, λίγο πιο εύκολα και να ενισχύσετε λίγο και το κομμάτι των σχέσεων. Μετά τις 13 σταδιακά το βλέμμα πέφτει και αφοσιώνεται στο κομμάτι που αφορά το σπίτι ή την καριέρα. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Ο Ιούλιος έχει τα δεδομένα του μοιρασμένα. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος του Ιουλίου φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει ένας βαθμός μη ικανοποίησης, είτε από οικονομικά ζητήματα, είτε από προσωπικά ζητήματα. Γενικότερα, ακόμα και στα επαγγελματικά, φαίνεται να υπάρχει μια κατάσταση λίγο πιο ασαφής. Είναι ο Ανάβρωμος ο Ερμής, είναι ο Άρης στους Διδύμους, είναι η Αφροδίτη στο Λέοντα. Δεν σας πάει τόσο πολύ το τοπίο αυτό. Όμως, το πράγμα διαφοροποιείται μετά τις 13 Ιουλίου, που μπαίνουν αφενός περισσότεροι πλανήτες σε ζώδια του νερού, στον καρκίνο, και μπαίνει και η Αφροδίτη στο ζώδιο της Παρθένου και έχουμε και αυτό το υπέροχο μεγάλο τρίγωνο 18-19 Ιουλίου, το οποίο μπορεί πραγματικά να σας απογειώσει. Εκεί πέρα λοιπόν ποντάρετε στο δεύτερο 15ήμερο και για τα επαγγελματικά και για θέματα που αφορούν συμφωνίες, υπογραφές, δεσμεύσεις, οτιδήποτε έχει σχέση με το μέλλον της δουλειάς σας και σε θέματα που αφορούν σπουδές, σε ταξίδια και σε ό,τι έχει να κάνει όμως και με τα ερωτικά. Το τελευταίο δεκαήμερο δε του Ιουλίου αποθεώνει πραγματικά τις αισθήσεις και νομίζω ότι θα το χαρείτε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μέχρι τις 13 Ιουλίου, φίλοι τοξότες, τα πράγματα είναι ζόρικα. Και είναι ζόρικα γιατί έχετε αυτόν τον Άρη, ο οποίος όχι μόνο σας κοντράρει, σας πολιορκεί, ενεργοποιεί και όλες τις εκλήψεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, από το Δεκέμβρη του 2010, στο ζώδιό σας και στο απέναντι των Διδύμων. Άρα λοιπόν, αυτό το άνω-κάτω που είχε ο Ιούνιος συνεχίζεται πρακτικά και μέσα στον Ιούνιο και μέχρι τις 13 Ιουνίου. Εσείς θα αρχίσετε να παίρνετε ανάσες μετά τις 13 του μήνα. Και φυσικά όταν θα περάσει και ο Ερμής στην ορφή του πορεία, θα είστε σίγουροι πια για το τι γίνεται παρακάτω. Και σε θέματα επαγγελματικά και σε θέματα οικονομικά, αλλά κυρίως και σε θέματα προσωπικά. Επειδή ο Ερμής για το δικό σας ζώδιο έχει να κάνει με τα θέματα των σχέσεων και των συνεργασιών και Ανάβρωμος μπορεί να σημαίνει επιστροφές από το παρελθόν, συζητήσεις επί συζητήσεων, δεν βρίσκω ακριβώς άκρη με το τι γίνεται με τις σχέσεις μου, την ξεκάθαρη εικόνα θα την έχετε μετά τις 20 του μήνα. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Για εσάς τους εγώκερους, ο Ιούλιος, το πρώτο του μέρος, είναι μια συνέχεια, θετική συνέχεια του Ιουνίου, με έμφαση στα επαγγελματικά, στη δουλειά, με έμφαση επίσης στα οικονομικά και μπορεί μάλιστα να σας δώσει και ανάσες στον οικονομικό τομέα. Και μετά τις 13 του μήνα, ναι μεν φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πιεστικά τα πράγματα εξαιτίας του Άρη στον καρκίνο, όμως θα εστιάσετε περισσότερο στον τομέα των προσωπικών σχέσεων και των συνεργασιών. Ο έρωτας όμως φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο σας ξαναθυμάται ή τον ξαναθυμάστε εσείς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε εσάς τους εγώκερους η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό σας έχει λείψει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο έρωτας αρχίζει να παίρνει την σωστή θέση στη ζωή σας μετά τις 13 του μήνα και ακόμη περισσότερο στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πάμε να δούμε τους υβροχώους. Για τους υβροχώους, μέχρι τις 13 Ιουλίου τα πράγματα είναι πιο άνετα σε κάθε περίπτωση. Το μόνο ίσως το οποίο σας προβληματίζει είναι μια μεγαλύτερη αναστάτωση και λίγο περίεργη ρυθμή ή ασυμφωνίες ή παρεξηγήσεις, παρανοήσεις, λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να αλλάζουν τελευταία στιγμή στο κομμάτι της καθημερινότητας των επαγγελματικών σας. Μέχρι τότε όμως, στο κομμάτι των ερωτικών, στο κομμάτι των προσωπικών
ερωτικών σχέσεων, τα πράγματα είναι μια χαρά. Μετά τις 13 του μήνα, πέφτετε με τα μούτρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Εκεί πέρα λοιπόν θα προσπαθήσετε να κάνετε τονωτικές ενέσεις σε θέματα δουλειάς και σε θέματα υγείας επίσης. Αν λοιπόν υπήρχε κάτι που σας απασχολούσε, εκεί μπορείτε να το λύσετε πιο άνετα μετά τις 13 του μήνα και ακόμη περισσότερο μετά τις 20. Ο Ιούλιος έχει και κάτι θετικό και για το πορτοφόλι. Ειδικά μετά τις 20 του μήνα κάτι μπορεί να μπει. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που ο Ιούλιος μέχρι τις 13 έχει τρέξιμο, έχει αγωνία, είτε για το σπίτι, για κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, για τα θέματα της δουλειάς. Γενικώς υπάρχουν διάφορα επίπεδα τα οποία δεν σας αφήνουν να ησυχάσετε, να καλμάρετε. Όμως, μετά τις 13 του μήνα, αρχίζουν τα πράγματα και βελτιώνονται για να φτάσουμε στο απόλυτο δεκαήμερο, που είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, που έχει να κάνει με το κομμάτι των σχέσεων, καινούργιες γνωριμίες, έρωτας, γάμος, ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τους άλλους στη ζωή σας. Φαίνεται ότι ξαφνικά αρχίζουν να σας βλέπουν με πιο θετικό μάτι, κάτι τους κάνετε, τους μαγεύετε, τους κάνετε να σας ερωτευθούν. Και στα ερωτικά λοιπόν, τονωτικές ενέσεις τον Ιούλιο, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακοπές, σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με τα οικονομικά, πολύ καλύτερες μέρες για σας. Μέχρι τις 13, πιο συγκρατημένοι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Μετά, πιο άνετα, πιο ελεύθερα. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ καλό μήνα να έχετε.